Φτάσουν στα άκρα ή με τις εξελίξεις που είχαμε σήμερα η κατάσταση σιγά σιγά εξομαλύνεται. Εκτιμώ καταρχήν ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Μάλιστα. Αυτό το οποίο έγινε στην Αίγυπτο ήταν μια επέμβαση ειρηνική του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που έγινε κατόπιν συμφωνίας με τους θρησκευτικούς ηγέτες, με τον Πάπα, τον Πατριάρχη των Κοπτών, με τους άλλους θρησκευτικούς ηγέτες και με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Μπαράνταϊ. Έχει αποδείξει ακόμα μία φορά ο στρατός στην Αίγυπτο ότι επιτελεί τον εγγυητή της εσωτερικής ασφάλειας της χώρας. Και ακριβώς αυτό θα πετύχει και τώρα, όπως και την προηγούμενη φορά στην εξέγερση κατά του Προέδρου Μουμπάρακ. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Αμπντελ Φατάχ Σίσι ότι δεν πρόκειται να αναμειχθεί ο στρατός στην πολιτική. Από εκεί και πέρα αυτό θα έχει η ανατροπή, έστω και με ανέμακτο πραξικόπημα της μουσουλμανικής αδελφότητας, θα έχει επίδραση στις άλλες χώρες. Και μάλιστα είχαμε μία πρώτη αντίδραση από πλευράς της Τουρκίας όταν ο Νταβούτογλου χαρακτήρισε αυτή την ενέργεια ως απαράδεκτη, διότι βλέπει ότι ένα αδελφό σύστημα ανατράπηκε και ενδεχομένως να υπάρχουν φόβοι και για δική τους ανατροπή στην Τουρκία. Θα μείνουν μόνο στις δηλώσεις οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή? Έχουν άλλες επιλογές? Επί του παρόντος είναι στις δηλώσεις, αλλά είναι γνωστή η πολιτική τους, γνωστή η τακτική τους. Θα ενστερνιστούν αργά ή σύντομα την όποια νέα κυβέρνηση της Αιγύπτου, θέλοντας να τα πιάνουν καλά. Το ίδιο είχαν πράξει και επί Μουμπάρακ. Στην αρχή τον υποστηρίζαν και στη συνέχεια τον είδαν ότι ο Μουμπάρακ χάνει το παιχνίδι, τότε στερνίστηκαν τους αντιπολιτευόμενους. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι καμία έκπληξη η Τουρκία να εστερνιστεί τη νέα κυβέρνηση. Το ότι αποχωρούν οι Ισλαμιστές στέλνει κάποια μήνυματα και στην Τουρκία. Είχαμε και πρόσφατα αυτές τις συγκρούσεις και όλα αυτά που είδαμε. Ασφαλέστατα στέλνει τα μηνύματα και μάλιστα στέλνει αρνητικά μηνύματα στην Τουρκία, στέλνει θετικά μηνύματα στο Ισραήλ. Βέβαια, και πρέπει να δούμε εδώ πέρα το συσχετισμό δυνάμεων και των συμμαχιών Ηνωμένων Πολιτειών με Ισραήλ και Τουρκία. Και οι πρώτες δηλώσεις από πλευράς αμερικανικής κυβέρνησης δεν ικανοποιούν την νέα αιγυπτιακή κατάσταση, αλλά σε αντίδραση ή μάλλον σε αντιδιαστολή με αυτές τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών υπάρχει η Σαουδική Αραβία και χώρες του Αραβικού κόλπου, οι οποίες χαιρέτησαν αυτή τη νέα κατάσταση στην Αίγυπτο, και υπάρχει και η πρόθεση, εάν προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περικόψουν αυτό το 1,3 δις που δίνουν βοήθεια στην Αίγυπτο, να το αντικαταστήσουν οι χώρες του Αραβικού κόλπου και η Σαουδική Αραβία, ώστε να μπορέσει η Αίγυπτος να προχωρήσει. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Παπακυριακού. Να είστε καλά.